Και μετά λοιπόν το τραγούδι των Άρη Φαλιάνκα και Μανώλη Χατζημανώλη, «Πάει καιρός», πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Θωμάση όμως. Θωμά, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Γιώργο, χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά, γιατί το 2020 ήταν άστα να πάνε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Θωμά, πριν μιλήσουμε για την τελευταία σου δουλειά, θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίσει καλύτερα τον δημιουργό, συνθέτη και ερμηνευτή, Θωμά Σιώμο. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, στο επαγγελματικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα είσαι και συνθέτης, ερμηνευτής και δημιουργός. Όλα αυτά παντρεύονται ή ακολουθούν στη ζωή σου παράλληλους δρόμους? Ακολουθούν παράλληλους δρόμους. Το ένα μαζί με το άλλο είναι. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Μάλιστα. Είναι σημαντικά και τα δύο, δηλαδή, στη ζωή μου. Δεν μας λες, πες μας τώρα, Θωμά, τι είναι για σένα η μουσική? Είναι ένας τρόπος έκφρασης, μια διέξοδος, η ισορροπία σκέψης, υψηλά ιδανικά ή κάτι άλλο? Να το βάλω ως εξής, ότι η μουσική, ότι είμαι δορυφόρος της μουσικής. Κινούμε, η ζωή μου κινείται γύρω από τη μουσική. Μάλιστα. Οι καταβολές σου και τα πρώτα μουσικά σου, έτσι, ακούσματα, ποια ήταν και πόσο σε επηρέασαν στην καριέρα σου ή στην πορεία σου, σαν μουσικό? Ναι. Οι καταβολές οι πρώτες ήταν ότι το τραγούδι επηρέαζε τη ζωή μου σημαντικά. Έπαιζε σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Αυτό σιγά σιγά με διαμόρφωσε ώστε πολύ σύντομα να καταλήξω ότι θα είμαι άνθρωπος της μουσικής, ότι θα είχα ταχθεί δηλαδή στη μουσική. Αυτό που ποια ηλικία το κατάλαβες στην κλίση? Το κατάλαβα πολύ μικρός. Από πολύ μικρός, στα 10 μου περίπου. Α, ναι. Γιατί αισθανόμουν ανάπτυξη από κάποια τραγούδια και τα λοιπά, μεγάλη ανάπτυξη, και αυτό με οδήγησε να κάνω, να ακολουθήσω τη μουσική. Με σπουδές στη συνέχεια, με ακρόαση πολλών ειδών μουσικής, με σπουδές σοβαρές, όπου όμως κάποια στιγμή διορίστηκα ως καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά παράλληλα όμως και με τη σύνθεση, με τη δισκογραφία κτλ. Μάλιστα. Για πες μας τώρα, επειδή η πόλη μας έχει βγάλει έτσι μεγάλα ονόματα στον χώρο της μουσικής, με πάρα πολύ μεγάλο έργο, πώς νιώθεις ότι έχεις επηρεαστεί από αυτό το έργο και αν αισθάνεσαι συνεχιστής, έτσι εισαγωγικά, εντός ή εκτός, όπως θες βάλτα, αυτών των μουσικών ακουσμάτων από το δικό σου έτσι χώρο? Έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Καλδάρας. Από μικρό παιδάκι, από ηλικία 10 χρονών, ο Καλδάρας και η μουσική μου και η τραγούδια του έπαιξε σημαντικό ρόλο. Κυρίως στις δεκαετίες του, τα έργα που έκανε τη δεκαετία του 70. Οι δίσκοι που έκανε τη δεκαετία του 70, τα έργα. Παίξε ένα σημαντικό ρόλο. Βέβαια ο Τσιτσάνης ο τεράστιος, ο απέραντος Τσιτσάνης. Ο Γκόλιθος. Ναι. Που και, ακόμα χρήζει ανάλυσης ιδιαίτερης στο έργο του. Είναι σημαντικό. Νιώθω, ναι. Νιώθω ο συνεχιστής. Θωμά, πώς τα περιέγραφες στη μουσική σήμερα στην Ελλάδα? Έχει πηξίδα ή ψάχνει ακόμη το δρόμο της? Υπάρχουν άξιοι συνεχιστές, συνθέτες, δημιουργοί? Υπάρχουν άξιοι συνθέτες, όμως νομίζω ότι έχει απαξιωθεί. Η μουσική ως μουσική δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο παίζει παλιότερα στους ακροατές. Είναι αλλά πιο εμπορική δηλαδή, έχει γίνει πιο εμπορικό. Έχει μπει το εμπορικό κομμάτι μέσα, ας πούμε, και την έχει αλλάξει, την έχει διαμορφώσει διαφορετικά? Ναι, το εμπορικό κομμάτι μπήκε τις τελευταίες δεκαετίες πολύ σημαντικά. Σαφώς έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όπως σημαντικό ρόλο παίξαν και κάποιοι άνθρωποι των εταιριών, έτσι, του χώρου, μουσικής, συνθέτες κλπ. Όμως υπάρχει ένας πλουραλισμός αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το YouTube, όπου εκεί πέρα, εκεί καταθέτουν το έργο τους πλέον όλοι. Όλοι, ναι. Γιατί η δισκογραφία έχει καταρρεύσει για πολλούς λόγους. Άρα βρίσκουν και προσπαθούν να βρουν καινούργιους τρόπους για να εκθέσουν το έργο τους. Μάλιστα. Οι δημιουργοί κυρίως και οι τραγουδιστές στη συνέχεια. Μάλιστα. Για πες μου τώρα, μουσική και νέοι. Θέλουν οι νέοι να ασχοληθούν με τη μουσική?
το σύστημα παιδείας τους βοηθάει, εσύ τι θα τους συμβούλευες, σαν εκπαιδευτικός κιόλας. Σίγουρα το σύστημα παιδείας θα βοηθάει. Σίγουρα. Βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα από, και από το μάθημα της μουσικής. Όμως οι νέοι είναι νέοι, οπότε ό,τι υπάρχει στην μόδα αυτό ακολουθούν. Αυτή τη στιγμή οι μαθητές δηλαδή έχουν τρελαμένο με το τραπ. Ναι. Ακούν μονάχα τραπ. Αυτό είναι η μόδα, έτσι όπως παλιά ήταν η ροκ κτλ. Όταν μεγαλώσουν λίγο, μετά τα 20, ανακαλύπτουν και τον Θοδωράκη και τον Χατζηδάκη και όλους τους μεγάλους συνθέτες. Τα μουσικά σχολεία βοηθάνε, πιστεύεις? Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Τα μουσικά σχολεία πάρα πολύ. Έχουν βγάλει άξιους μουσικούς, ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μουσική, αλλά και στην ethnic, αυτή που ονομάζεται ethnic μουσική, mm-hmm. Άξιοι εκτελεστές μουσικών οργάνων, και αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τα χέρια, έχουν πάρει τα ταινία στα χέρια τους. Εσένα, Θωμά, ποια είναι η αγαπημένη σου σύνθεση από αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Έχω δισκογραφήσει γύρω στα 70 τραγούδια, όπου τραγούδησαν και μεγάλα ονόματα, βέβαια, mm-hmm. μεγάλα τραγούδιστες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Είναι σαν να λες τώρα ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο από το άλλο. Ναι, εντάξει, τώρα είναι λιγάκι δύσκολο αυτό, αλλά λέω μήπως έχεις κάποιο έτσι πιο αγαπημένο. Ας πούμε τα τελευταία τραγούδια. Αυτό που λέει καινούργιο Μοσκενάκι μου, που είναι τα τραγούδια πάντα έχουν. Ωραία, για πες μας τώρα για τα τελευταία τραγούδια αυτά που ακούσαμε πριν με τον Μανώλη Χατζημανώλη και το, αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τον Άρη Φαλιάγκα. Για πες μας για αυτά τα τραγούδια. Αυτά ανέβηκαν πριν λίγες μέρες στο YouTube, όπου κάποια στιγμή θα περάσει και όλο αυτό με τον κορονοϊό κτλ. Θα μπουν σε έναν μία συλλογή μέσα, σε έναν δίσκο, σε ένα CD. Οπότε μπήκε την κυκλοφορία κάποιου CD που θα τα περιέχει όλα αυτά τα τραγούδια. Α, θα γίνει σαν άλμπουμ δηλαδή. Θα είναι άλμπουμ, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Έτσι γίνεται τώρα. Πρώτα εκτίθενται στο. Ναι, ναι, ξέρω, το ακολουθούν και άλλοι αυτό το σύστημα. Έτσι για την ιστορία η δισκογραφία. Έτσι, mm-hmm. είπαμε, έχει καταρρεύσει. Αλλά να μείνει ο δίσκος για την ιστορία. Α, μάλιστα. Εσύ τώρα, πιο πολύ να φύγουμε λέει, από τα μουσικά. Εδώ στα Τρίκαλα, τι αγαπάς πιο πολύ στην πόλη μας? Έτσι, τι σου κάνει κλικ, ας πούμε? Κοίταξε, μια πόλη μου καταρχάς. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη. Σε επηρεάζει η πόλη έτσι να γράψεις, να συνθέσεις, σε εμπνέει? Με εμπνέει, σαφώς. Σαφώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η φύση, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα Τρίκαλα σαν πόλη. Μάλιστα. Μ' αρέσει να ζω εδώ δηλαδή. Είναι ιδανική πόλη για να ζήσει κάποιο. Να μπροστά σε Αθήνα, ας πούμε. Συνήθως η πηγή έτσι έμπνευσή σου ποια είναι, βιωματική ή επηρεάζεις από το περιβάλλον, από τις κοινωνικές καταστάσεις? Από όλα. Είναι και βιωματική αλλά και από το περιβάλλον. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Θωμά, στην μήνυ αυτή συνέντευξη που είχαμε, παραμονές της πρωτοχρονιάς, λίγες ώρες μας μείνανε, το νέο έτος, τι να ευχηθούμε στον κόσμο? Να ευχηθούμε να τελειώσουμε από αυτό το βάσανο, από αυτή τη ρουτίνα, από αυτό το κακό, να τελειώσουμε, να ευχηθούμε να τελειώσει όσο το δυνατόν γρήγορα. Και να πούμε ότι τα τραγούδια σου μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε στο YouTube, στο κανάλι σου, έτσι το Θωμάς όμως, μπορεί να μπαίνει να βλέπει τα τραγούδια που ανεβάζετε. Ακριβώς. Και... από μένα, Θωμά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση εδώ στην εκπομπή, στον αέρα μας. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, δημιουργική χρονιά και καλές ακροάσεις. Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Να ευχηθούμε στον κόσμο χρόνια πολλά, υγεία, ειρήνη κτλ. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Yeah.